Καλημέρα. Με ακούτε? Σας καλωσορίζουμε στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας ΣΒΑΚ του Δήμου Χαλκιδαίων. Όπως γνωρίζετε, η τηλεδιάσκεψη μεταδίδεται ζωντανά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και μετά τη λήξη της θα αναρτηθεί ώστε να την παρακολουθήσει όποιος και όποτε επιθυμεί. Θα δώσουμε το λόγο στη Δήμαρχο Χαλκιδαίων, κυρία Έλενα Βάκα, για να μας κάνει μία εισαγωγή και στη συνέχεια θα γίνουν παρουσιάσεις. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, οι μέρες που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Τα μέτρα της πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διάδοσης του ιού δυστυχώς δεν μας επιτρέπουν να πραγματοποιήσουμε τη διαδικασία της διαβούλευσης διαζώσης και να είναι πιο άμεση και ζωντανή η συζήτηση και η κατάθεση απόψεων. Αυτό όμως δεν αποτελεί τροχοπέδι για τον Δήμο Χαλκιδαίων, αφού συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με θέληση και αποφασιστικότητα για τον σχεδιασμό ενός Δήμου όμορφου, προσιτού και λειτουργικού για όλους τους δημότες μας και τους επισκέπτες. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Χαλκιδαίων, που θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο, εκπονείται και θα παρουσιαστεί σήμερα από τις εταιρείες Πολυνδέ, Σύμβουλη Μηχανική και Μη Σίγμα Μη Μαύρο Γεώργης και Συνεργάτες Μελετητικοί. Στόχος του σχεδίου είναι να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων του Δήμου μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, της συμμετοχής, της αύξησης των κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων που διατίθεται για πεζούς και ποδηλάτες, με προτεραιότητα τις ήπιες μορφές μετακίνησης και τη μείωση της χρήσης του επιβατικού αυτοκινήτου. Κύριο μέλημά μας είναι η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και των υποδομών. Στη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ασφάλεια των πολιτών, ο Δήμος Χαλκιδαίων σας στέλνει όλους αρρωγούς. Γι' αυτό σας ζητώ να συμμετέχετε στη διαβούλευση που θα ξεκινήσει από σήμερα και για μία εβδομάδα και να καταθέσετε τις απόψεις σας ώστε να σχεδιάσουμε όλοι μαζί τις απαραίτητες παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν για τον Δήμο Χαλκιδαίων που θέλουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τη Δήμαρχο Χαλκιδαίων. Το λόγο έχει ο κύριος Μαυρογεώργης Θεόδωρος για να μας ξεκινήσει την παρουσίασή του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρογεώργης μας ακούει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση, κύριε Μαυρογεώργη, θα έρθει να μιλήσει από το δικό μου μόνιτορ. Έλα, Εμινά. Τι κάνω? Παραφορά αυτά. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ο δαίμον της τεχνολογίας. Λέγομαι Θοδωρής Μαυρογεώργης, είμαι συγκοινωνιολόγος, πολιτικός μηχανικός. Η εταιρεία μας, η Μη Σίγμα Μη, μαζί με την Πολύνδε βεβαίως, έχει τη χαρά να υποστηρίζει, σε συνεργασία βέβαια αγαστή με το Δήμο και τα στελέχη του, την υλοποίηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Δήμο Χαλκιδαίων. Τα περιεχόμενα της σημερινής μας παρουσίασης τα βλέπετε σε αυτό το slide. Στην αρχή θα σας εξηγήσουμε τι είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ακολούθησε συνοπτικά τα στάδια εκπόνησης του συγκεκριμένου σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας που αφορά στο Δήμο σας. Ο κύριος Ευαγγελίδης ακολούθως θα σας εξηγήσει και θα σας παρουσιάσει τα πιο τεχνικά και συγκεκριμένα στοιχεία για το Δήμο Χαλκιδαίων και για θέματα που αφορούν τη στάθμευση, την κυκλοφορία κλπ. Τα προβληματικά στοιχεία που συστήνουν αυτή τη στιγμή το υφιστάμενο
σύστημα μεταφορών στο Δήμο Χαλκιδαίων και ακολούθως και πάλι ο υποφαινόμενος θα σας παρουσιάσει συνοπτικά τα στοιχεία που αφορούν το συμμετοχικό σχεδιασμό που είναι ουσιώδης για την μόρφωση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Δήμο Χαλκιδαίων. Τι είναι λοιπόν το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας? Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που αφορά το σύστημα των μεταφορών στην πόλη. Φανταστείτε κάτι σαν το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το σύστημα των μεταφορών. Εμπεριέχει τους όρους κινητικότητας, όπως και οι παλιές συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες, δηλαδή τα στοιχεία της μεταφοράς, της μετακίνησης και της προσβασιμότητας ανθρώπων και εμπορευμάτων, αγαθών. Όμως έχει επισέλθει και όρος βιώσιμη στην κινητικότητα, όπως βιώσιμη είναι η ομπρέλα όλων αυτών των σχεδίων, δηλαδή η βιώσιμη πρέπει να είναι η ανάπτυξη και πώς επιτυγχάνεται στον τομέα της κινητικότητας. Επιτυγχάνεται ενθαρρύνοντας τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, δηλαδή το περπάτημα, το ποδήλατο, τη δημόσια συγκοινωνία. Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης, οικισμών κλπ. Το σύστημα των μεταφορών σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες του ανθρώπου και όχι του οχήματος. Ο τρόπος που υλοποιούμε και εκπονούμε το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας βασίζεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες του οργανισμού ΕΛΤΙΣ. Αυτό είναι μια παρουσίαση του πώς λειτουργεί η κατάσταση σήμερα σε πάρα πολλά αστικά ή και υπεραστικά κέντρα. Ο δημότης, ο πολίτης επιλέγει συνήθως για τη μετακίνησή του το ΙΟΤΑΧΗ. Η πολύ μεγάλη χρήση του ΙΟΤΑΧΗ οδηγεί στην υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποσοστό νόμιμης και παράνομης στάθμευσης και αυτό οδηγεί στο να δυσκολεύεις να κυκλοφορήσεις σαν πεζός, ιδιαίτερα αν έχεις μειωμένες δυνατότητες κίνησης, αν είσαι ηλικιωμένος, αμαία, πολύ μικρής ηλικίας συμπολίτης μας και οδηγεί τελικά στην αποξένωση από την πόλη και τον αστικό χώρο. Αντίθετα, η επιλογή μέσων όπως είναι το ποδήλατο ή η πεζή μετακίνηση οδηγεί στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, μας κάνει να γνωρίσουμε, να κυκλοφορήσουμε πολύ περισσότερο την πόλη, βοηθάει την επιχειρηματικότητα, βοηθάει την ποιότητα της ατμόσφαιρας, αυξάνει το ενδιαφέρον του πολίτη για το δημόσιο χώρο. Ποια είναι τα αντικείμενα του ΣΒΑΚ? Είναι τα συλλογικά μέσα μεταφοράς, δηλαδή μπορεί να είναι τα λεωφορεία εν προκειμένου του ΚΤΕΛ, μπορεί να είναι το τρένο, τα μη μηχανοκίνητα μέσα, όπως είναι η πεζή μετακίνηση και το ποδήλατο, οι συνδυασμένες μεταφορές, δηλαδή ο συνδυασμός όλων αυτών των τρόπων μετακίνησης, τα θέματα της οδικής ασφάλειας, η μείωση των ατυχημάτων, που είναι επίσης μείζον, η διαχείριση της στάθμευσης και της κυκλοφορίας, τα ευφυή συστήματα μεταφορών που μπαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή μας, έξυπνοι τρόποι διαχείρισης του θέματος της στάθμευσης, δυναμική πληροφόρηση για την κατάσταση της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες, η παροχή κινήτρων για να ενθαρρύνουμε την αύξηση της χρήσης των ήπιων μορφών μετακίνησης ή αντικινήτρων για να μην χρησιμοποιούμε παντού και πάντα το αυτοκίνητό μας. Το θέμα πρόσβασης στους μεγάλους υπερτοπικούς θερματικούς μεταφορικούς σταθμούς όπως είναι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, το θέμα της ηλεκτροκίνησης που όλο και περισσότερο έρχεται στη ζωή μας, ο σχεδιασμός, ο βιοπορματικός σχεδιασμός του δημόσιου χώρου. Θέλουμε να σχεδιάσουμε το δημόσιο χώρο με πολύ πιο όμορφο, αισθητικά αποδεκτό τρόπο, ώστε οι πολίτες να αγαπήσουν το δημόσιο χώρο για να τον σεβαστούν, να τον προστατεύσουν. Η δημιουργία δικτύων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, με ενσωμάτωση, τα ρέματα, αλλά και το παράκτιο μέτωπο. Τι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ΣΒΑΚ? Ξαναλέω ότι το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό εργαλείο σχεδιασμού, δεν είναι δηλαδή ένα εργαλείο, ένα σχέδιο που φτάνει σε επίπεδο οριστικής μελέτης ή μελέτης εφαρμογής, δεν είναι, απλώς δίνει τις κατευθύνσεις. Είναι μακρόπνος ορίζοντας εφαρμογής, είναι πενταετίας, δεκαετίας και 15 συγχρόνια. Δηλαδή, στη συνέχεια, όταν θα αρχίσουμε να μορφώνουμε τα σενάρια και τα μέτρα,
Το λέω αυτό και για τους δημότες και για τους φορείς που θα μας ακούσουν. Αυτά όλα που θα ακούσετε δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη, δεν θα γίνουν με ένα βίαιο τρόπο. Δεν θα σταματήσουμε ξαφνικά να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας. Απλώς θέλουμε να οδηγήσουμε σε μια κατάσταση που η παρουσία του αυτοκινήτου θα είναι μικρότερη και θα είναι μέχρι στο σημείο που μπορεί να το αντέξουν οι σημερινές υποδομές. Άρα λοιπόν το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας επιδιώκει την αύξηση και όχι τη μείωση των μετακινήσεων, δηλαδή καλύτερη και μεγαλύτερη προσβασιμότητα, αλλά θέλουμε αυτή η αύξηση να αφορά όλους τους πολίτες, ακόμα και αυτούς που είναι ηλικιωμένοι, που είναι άτομα με μειωμένη κινητικότητα και με όλα τα μέσα. Δηλαδή όχι μόνο η παντοκρατορία του αυτοκινήτου, αλλά και το ποδήλατο, η πεζή μετακίνηση. Άρα λοιπόν το ΣΒΑΚ είναι υπέρ του πεζού, του ποδηλάτη και του επιβάτη των μέσων μαζικής μεταφοράς και όχι εναντίον του γιοταχή. Τώρα, γιατί κάνουμε ΣΒΑΚ? Δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Το ΣΒΑΚ απορρέει από τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, από την αλλογή των καιρικών συνθήκων, από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και άλλα ακόμα πιο ακραία λέμε καιρικά φαινόμενα, αλλά όπως και εσείς πρόσφατα βιώσατε με τις βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιούργησαν τρομερές ζημιές και στο Δήμο σας, δεν είναι πια τόσο ακραία. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί προβλήματα και άρα πρέπει να βρούμε τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε. Ο δεύτερος λόγος που υλοποιούμε το ΣΒΑΚ είναι πιο πραγματιστικός. Το ΣΒΑΚ είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Χρειαζόμαστε, όλοι οι Δήμοι χρειάζονται ΣΒΑΚ ώστε στα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα να χρηματοδοτούνται υποδομές και έργα που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις μεταφορές. Θα είναι προαπαιτούμενο για όλες τα επόμενα χρηματοδοτικά πλαίσια. Κάποια στοιχεία που δημιουργούν τα προβλήματα, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Στις πόλεις υπάρχουν πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, όμως είναι και οικονομική μοχλή και τόπος για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Πριν τον κορονοϊό, πριν την πανδημία, οι υπολογισμοί μας έλεγαν ότι μέχρι το 2030 θα είχαμε μια περαιτέρω αύξηση της τάξης του 50% για την ετήσια επιβατική κίνηση και του 70% για την ετήσια εμπορευματική κίνηση. Και μέχρι το 2050 αναμέναμε περίπου 1,2 δις περισσότερα αυτοκίνητα να κινούνται στους δρόμους του πλανήτη. Όλοι οι δείκτες είναι σε αύξηση. Δηλαδή έχουμε αύξηση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας της γης. Η γη είναι ένα φλεγόμενος πλανήτης, εμφάνιση παγετώνων, θέρμανση των ωκεανών και όμενα δάση στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Η θερμοκρασία που έχει ο πλανήτης σήμερα έχει σημειωθεί και πριν από πάρα πολλά χρόνια, με τη διαφορά ότι η στάθμη της θάλασσας ήταν τότε υψηλότερη κατά 8 μέτρα. Όλοι λοιπόν αυτοί οι λόγοι συντρέφουν και μας προειδοποιούν ότι πρέπει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Όσον αφορά τα θέματα της υγείας, η αέρια ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Προκαλεί κατά μέσο όρο 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Ευρώπη μόνο, ενώ και η χορύπανση που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία είναι υπεύθυνη για την Ευρώπη ανά έτος για περίπου 9.000 πρόωρους θανάτους. Σε όρους οικονομίας, το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης για την οικονομία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται σε περισσότερο από 240 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, περίπου στο 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν από την άλλη η υφιστάμενη χρήση του ποδηλάτου ισοδυναμεί με μείωση κατά 16 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα ανά έτος μόνο στην Ευρώπη, που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μιας ολόκληρης χώρας όπως είναι η Κροατία. Το ίδιο αντίστοιχοι δείκτες και για την κατανάλωση του καυσίμου από την εξοικονόμηση που έχουμε από την υφιστάμενη χρήση του ποδηλάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο αστικό περιβάλλον υπολογίζουμε ότι η παράνομη στάθμευση επιβαρύνει κατά 30% την κυκλοφορία. Η στάθμευση για 5 λεπτά μπορεί να πενταπλασιάσει την κατανάλωση των γιοταχή που ακολουθούν, ενώ εκτοξεύονται και εκπομπές ρήπων. Και γενικά στον δημόσιο χώρο το αυτοκίνητο καταλαμβάνει το 80% από το δημόσιο χώρο, ενώ είναι ακίνητο στις 22 από τις 24 ώρες την ημέρα. Σε αυτό το πίνακα βλέπετε την εξέλιξη
του στόλου οχημάτων στην Ελλάδα από το 1914 έως το 2018. Βλέπετε ότι το 1965 στην Ελλάδα είχαμε περίπου 100.000 επιβατικά γιοταχή. Το 1985 ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο. Το 1995 τα 2 εκατομμύρια. Το 2005 τα 4 εκατομμύρια. Βλέπετε ότι είχαμε διπλασιασμό ανά δεκαετία μέχρι το 2005. Το 2010 ξεπεράσαμε τα 5 εκατομμύρια και από το 10 έως το 18 είχαμε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης μία σταθεροποίηση. Τα γιοταχή, όταν με το καλό παρέλθει η οικονομική κρίση και βεβαίως το πρόβλημα της πανδημίας, οι ενδείξεις και οι καταγραφές που είχαμε ήταν ότι είχαν αρχίσει να πλημμυρίζουν και πάλι το δημόσιο χώρο και τους δρόμους. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, στην ουσία είναι ένα σχόλιο. Αναμένουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία σαφώς και θα βοηθήσουν το θέμα της ποιότητας του αέρα, το περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει η χρήση του γιοταχή, όπως και ευφυείς συστήματα, αυτοκίνητα χωρίς οδηγό κλπ. Αλλά ακόμα και αυτά τα συστήματα δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα που δημιουργείται σήμερα και με τα συμβατικά αυτοκίνητα, της υπερβολικής κατάληψης και χρήσης του δημόσιου χώρου από το γιοταχή. Άρα και αυτό είναι κάτι που πρέπει ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας να το λάβει υπόψη του και να το αντιμετωπίσει. Στο τέλος της μέρας λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε τι πόλη, τι οικισμό θέλουμε, αν θα είναι αφοσιωμένο στο να εξυπηρετεί το γιοταχή ή θέλουμε να ανασχεδιάσουμε το δημόσιο χώρο, ενθαρρύνοντας τους ήπιους τρόπους μετακίνησης, ώστε να μπορέσει να είναι πολύ περισσότερη η ανθρώπινη παρουσία. Το ΣΒΑΚ λοιπόν καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, να σχεδιάσει και να αναπτύξει την πόλη με βάση τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης κινητικότητας, να βοηθήσει στην αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών, να αυξήσει τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, να μειώσει το γιοταχή, να σχεδιάσει δίκτυα ολοκληρωμένα που να εξυπηρετούν τις ήπιες μορφές μετακίνησης, όπως είναι η πεζή μετακίνηση και το ποδήλατο, συνδέοντας τις γειτονιές των οικισμών και των πόλεων με το κέντρο, τους χώρους πολιτισμού, τα εκπαιδευτικά και τα αθλητικά συγκροτήματα. Να διαχειριστεί το πρόβλημα της υπερβολικής ζήτησης και της παράνομης στάθμευσης, να ενισχύσει τις υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να βελτιώσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και να μειώσει τα ατυχήματα, να υλοποιήσει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης και ανάδειξης νέων χώρων. Άρα θέλουμε πόλεις και οικισμούς με μεγαλύτερη παρουσία του ποδηλάτου. Θέλουμε επίσης μια κοινή χρήση, διότι δυστυχώς η ελληνική πόλη, ο ελληνικός οικισμός δεν ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δεν έχουμε την πολυτέλεια του πολύ μεγάλου πλάτους από ερημοτομική σε ερημοτομική γραμμή. Άρα πρέπει λοιπόν να μάθουμε να συνυπάρχουμε πάνω στο οδόστρωμα, να μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια και ο ποδηλάτης, ακόμα και ο πεζός μαζί με το γιοταχή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο οδηγός του αυτοκινήτου να μάθει να σέβεται το πεζό και το ποδηλάτη και βεβαίως θα πρέπει να ρίξουμε τις ταχύτητες. Θέλουμε να βοηθήσουμε να σχεδιαστούν περισσότεροι οδοί ήπιας κυκλοφορίας, όπου ακριβώς θα μπορούν να συνυπάρχουν πεζοί, ποδήλατο και γιοταχή, με παραχώρηση βέβαια της προτεραιότητας από το γιοταχή στις άλλες μορφές. Θέλουμε, όπως είπα και πριν, να μειώσουμε τις ταχύτητες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες διαβάσεις πεζών, ακόμα και με έναν πιο φουτουριστικό, πιο ενδιαφέροντα τρόπο, όπως γίνεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Θέλουμε να βοηθήσουμε να υπάρχει πληροφορία πάνω στα πεζοδρόμια, στο δημόσιο χώρο, ώστε να μπορούν κάθε στιγμή και οι επισκέπτες της πόλης να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα για τα τοπόσημα, για τα αξιοθέατα της πόλης και των οικισμών του Δήμου Χαλκιδαίων, ώστε να ενθαρρύνουμε την επισκεψιμότητα, να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα. Θέλουμε να οδηγήσουμε σε ήπιες και οικονομικές λύσεις ανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου, λύσεις που θα βοηθήσουν και στο θέμα της οδικής ασφάλειας και της αντιμετώπισης της μείωσης των ατυχημάτων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από ευρωπαϊκές πόλεις. Βλέπετε ότι ακολουθούν τη λογική των πάρκων τσέπης, όπως ονομάζονται, τα parklets, δηλαδή αντικαθιστούν παρόδιους χώρους στάθμευσης
με μικρά παρτέρια που έχουν πράσινο ή και με φτιάχνοντας με πρόχειρο και με οικονομικό τρόπο κάποια μικρά πάρκα, κάποιους μικρούς τόπους όπου μπορούν οι κάτοικοι να κοινωνικοποιηθούν, να συζητήσουν αντικαθιστώντας το γιο ταχύ με τον άνθρωπο. Αυτά είναι παραδείγματα αστικών κερκίδων, είναι και αυτός ένας τρόπος να αγαπήσουμε το δημόσιο χώρο, να βγάλουμε τους ανθρώπους από τα σπίτια, να μοιραστούν το δημόσιο χώρο, να απολαύσουν ένα πολύ ωραίο οίκημα που υπάρχει μέσα στην πόλη ή στον οικισμό, να απολαύσουν το παράκτιο μέτωπο ή τα ρέματα. Δύο κουβέντες για το συγκεκριμένο ΣΒΑΚ του Δήμου Χαλκιδαίων. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 27 Εβδόμου του 2020 και ολοκληρώνεται στις 27 Εβδόμου του 2021. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο πρώτο στάδιο που ολοκληρώνεται στις 27 Φλεβάρι και έχει διάρκεια 7 μηνών. Αυτή η παρούσα είναι η πρώτη διαβούλευση. Σε αυτό το στάδιο καταγράφουμε και αξιολογούμε την υφιστάμενη κατάσταση, αναπτύσσουμε το κοινό όραμα και τους ειδικούς στόχους για την κινητικότητα, αναπτύσσουμε κυκλοφοριακό μοντέλο και προσδιορίζουμε και αξιολογούμε τα εναλλακτικά σενάρια. Ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα μιας διαζώσης δεύτερης διαβούλευσης με πολίτες και φορείς το Φεβρουάριο του 2021, όπως είναι με βάση το χρονοδιάγραμμα της σύμβασής μας. Διαφορετικά θα πρέπει να ακολουθήσουμε το μέσο της τηλεδιάσκεψης όπως και τώρα. Το δεύτερο στάδιο ξεκινάει στις 27 Δευτέρου του 2021, έχει διάρκεια 3 μήνες. Σε αυτό θα διαμορφώσουμε το οριστικό σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης και θα σχεδιάσουμε τα αποτελεσματικά μέτρα. Στην ουσία είναι η πρώτη έκδοση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και στο τρίτο στάδιο που πάλι έχει διάρκεια 2 μηνών και ξεκινάει στις 27 Μαΐου του 2021, θα προετοιμάσουμε το σχέδιο δράσης και θα προγραμματίσουμε τα προτινόμενα μέτρα, δηλαδή την οριστική έκδοση του ΣΒΑΚ. Και στη κατακλείδα θα είναι μια ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του τελικού ΣΒΑΚ. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Ευαγγελίδη για τη συνέχεια της παρουσίασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαυρογεώργη για την παρουσίαση. Κύριε Ευαγγελίδη, έχετε το λόγο. Ναι. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Ευαγγελίδης, συγκοινωνιολόγος και είμαι στη συνεργασία με το γραφείο του κ. Μαυρογεώργη. Έχουμε αναλάβει την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για να εκδοθεί τέλος πάντων το ΣΒΑΚ Χαλκίδας. Εγώ θα μιλήσω περισσότερο για την Χαλκίδα και πώς βλέπουμε την εφαρμογή του ΣΒΑΚ στην πόλη της Χαλκίδας, στο Δήμο της Χαλκίδας. Ο οποίος Δήμος της Χαλκίδας βέβαια δεν είναι μόνο η Χαλκίδα, είναι και οι 5 άλλες δημοτικές ενότητες. Ο Δήμος Χαλκίδας συνδέει την νησιωτική Εύβοια με την στερεά Ελλάδα, όπως βλέπουμε και στο χάρτη. Όμορφη δήμη, η δήμη της οποίου συνορεύει, είναι προς βοράν με το Δήμο Δελφίων και Μεσαπίων. Νότια έχουμε το Δήμο Ερέτριας, ανατολικά μάλλον, νότια έχουμε το Δήμο Τανάγρας και το Δήμο Θηβαίων και δυτικά τον Οργομενό. Οι τελευταίοι δήμοι ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και δεν είναι στην Εύβοια. Εδώ βλέπουμε τις 5 διαφορετικές δημοτικές ενότητες του Δήμου Χαλκιδαίων. Είναι οι 5 πρώην δήμοι βάση Καποδίστρια, που τώρα ενοποιήθηκαν με τον Καλλικράτη στον Δήμο Χαλκιδαίων. Έχουμε το Δήμο Νέας Αρτάκης Βόρεια, το Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης, τη Δημοτική Ενότητα Λελαντίων, τη Δημοτική Ενότητα Βλήδος και Ανθιδόνος, που περιτριγυρίζουν την Δημοτική Ενότητα Χαλκιδαίων. Όπως βλέπουμε, η Δημοτική Ενότητα Χαλκιδαίων είναι η μεγαλύτερη ως προς αναφορά τον πληθυσμό. Έχει περίπου το 58% των κατοίκων. Δεύτερη σε μέγεθος πληθυσμιακό είναι η Δημοτική Ενότητα Λελαντίων, με 17%.
και μετά είναι η Νέα Αρτάκη και η Αυλή με 9% περίπου του πληθυσμού, ενώ τέλος είναι η Δημοτική Ενότητα Αμφιδόνος με το υπόλοιπο 7%. Η ανάλυση φυσταμένης κατάστασης πρέπει να γίνει με σκοπό να γνωρίσουμε καλύτερα τα χαρακτηριστικά της καλκίδας, προκειμένου να προβούμε σε πιο εύστοχα και πιο αποτελεσματικά μέτρα για την, που να περιλαμβάνονται στα σβάρκα της καλκιδέων. Καταρχήν, πρώτο βήμα ήταν η συλλογή στοιχείων που υπάρχουν για τις από προηγούμενες μελέτες στο Δήμο Χαλκιδέων. Σε αυτά περιλαμβάνει το Γουκουσού, παλιές κοινοβουλευτικές μελέτες. Πρόσφατα έχει εκπονηθεί και ένα στρατηγικό σχέδιο πολεοδομίας και βιώσιμων μεταφορών που βοηθάει πάρα πολύ το ΣΒΑΚ. Αυτό έχει εκπονηθεί μάλλον από μια ομάδα έρευνας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μετά έχουμε μια σειρά απογραφών. Έγιναν απογραφές για να εντοπιστούν οι διάφορες χρήσεις γης, βασικές χρήσεις γης. Και μετά έχουμε τις απογραφές που έγιναν για το οδικό δίκτυο. Έχουν σημειωθεί όλοι οι δρόμοι, μονόδρομοι διπλής κατεύθυνσης. Έχει γίνει μια ιεράρχηση, βασική ιεράρχηση του οδικού δικτύου του Δήμου Χαλκιδέων με τις κύριες δευτερεύουσες αρτηρίες, ηλεκτρικές οδούς, τοπικές οδούς, οδούς υπηρεσίας κυκλοφορίας και πεζόδρομους. Επίσης, βέβαια, έχουν καταγραφεί και σηματοδοτούμενοι κόμβοι. Έγινε μια επίσης απογραφή στη στάθμευση. Το καθεστώς στάθμευσης που υπάρχει στο Δήμο για τη στάθμευση επί της οδού, που έχουμε μεγάλη παράνομη στάθμευση, που η ζήτηση ξεπερνάει την προσφορά. Στη συνέχεια έχουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι βασικά που αποτελούνται από το αστικά κτέλ, που έχουν 11 γραμμές, και τον προαστιακό. Ο προαστιακός βέβαια είναι μικρότερης σημασίας, μια και δεν εξυπηρετεί πολύ αστικές μετακινήσεις. Τέλος, έχουν ληφθεί υπόψη τα ατυχήματα των τελευταίων 3 ετών, όπου θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα μελανά σημεία για να ζουμάρουμε λίγο τις προτάσεις στην αντιμετώπιση αυτών των προβληματικών σημείων. Εδώ βλέπουμε την υφιστάμενη κατάσταση και μια σειρά από προβλήματα που δημιουργούνται κυριότερα από την παράνομη στάθμευση. Αριστερά είναι η Ελευθερίου Βενιζέλου, δρόμος που βλέπουμε ότι παρότι απαγορεύεται η στάθμευση, υπάρχει μόνιμα σταματημένη μία σειρά, μία λωρίδα είναι κατηλημένη από σταθμένα οχήματα και σε πολλά σημεία βέβαια υπάρχει και διπλό παρκάρισμα. Το ίδιο βλέπουμε και δεξιά στην Κότσου, που η στάθμευση είναι παράνομη. Στην φωτογραφία εδώ αριστερά, ίσα-ίσα χωράει, βλέπω να περάσει ένα αυτοκίνητο από την στάθμευση και στις δύο πλευρές του δρόμου. Δεξιά πάλι υπάρχει και διπλή, είναι η οδός Νεοφύτου, που έχουμε και διπλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Στη διαφάνεια εδώ, στη σελίδα, βλέπουμε αριστερά παράνομη στάθμευση ακόμα και σε διαβάσεις πεζών, όπως και δεξιά, που δεν φτάνει που έχουμε παρκάρει πάνω στη διάβαση πεζών, αλλά καταλαμβάνουμε και ένα μεγάλο μέρος από το πεζοδρόμιο. Εδώ είναι ένα κλασικό παράδειγμα έλλειψης πεζοδρομίων, που αναγκάζει τους πεζούς να περπατάνε μέσα από το οδόστρωμα. Και εδώ το ίδιο πράγμα. Το πεζοδρόμιο καταλαμβάνεται όσο υπάρχει τουλάχιστον και από αυτοκίνητα. Ο πεζός αναγκάζεται να περπατήσει στο οδόστρωμα. Τώρα, για τον προσδιορισμό των λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου έγινε μια σειρά από έρευνες και μετρήσεις. Μετρήθηκαν κυκλοφοριακοί φόρτοι με την βοήθεια των αυτόματων καταγραφικών μηχανημάτων. Είναι τα μηχανήματα που βάζουμε στον δρόμο με τα δύο λάστιχα που πατάνε τα αυτοκίνητα και καταγράφουν τον όγκο των αυτοκινήτων που περνούν. Έχουν γίνει μετρήσεις στρέφουσες μετρήσεις σε χαρακτηριστικούς κόμβους. Απογραφή της στάθμευσης, βρέθηκε η ζήτηση, η προσφορά καταρχήν της στάθμευσης και η ζήτηση όχι ολόκληρη την περιοχή του Δήμου, αλλά σε μια κεντρική
περιοχή του Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκίδας, αλλά και σε μερικά κρίσιμα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Λελαντίων και Νέας Αρτάκης. Επίσης έγινε αναλλαγή στάθμευσης για να δούμε την εξυπηρέτηση της κάθε θέση στάθμευσης ανά την ημέρα σε πόσα αυτοκίνητα μπορεί να εξυπηρετήσει. Έρευνες προέλευσης προορισμού που προβλέπονταν να γίνουν, αλλά δυστυχώς λόγω του κορονοϊού έχουμε λίγο περιορίσει αυτή την έρευνα. Ανάλυση ατυχημάτων θα γίνει αφού περιμένουμε από την τροχέα να μας δώσει τα ατυχήματα των 3-4 τελευταίων ετών και τα οποία θα αναλύσουμε. Τώρα, μετρήσεις κυκλοφορίας με τα μηχανήματα έχουν γίνει φαίνονται στο χάρτη τα σημεία που γίνανε. Έχουν γίνει σε 28 διατομές του Δήμου Χαλκίδας. Οι 17 από αυτές είναι στην Δημοτική Ενότητα Χαλκιδαίων, 4 στη Δημοτική Ενότητα Αμφιδώνας, 2 στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας, 3 στο Λιλάνδιο και 2 στη Νέα Αρτάκη. Σε βασικούς άξονες κυρίως έχουν γίνει αυτά τις συμμετρήσεις. Οι μετρήσεις είχαν διάρκεια 5 ολόκληρων ημερών, συνεχόμενων ημερών καθημερινών. Οι μετρήσεις έγιναν τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, όταν τα μέτρα ήταν λιγότερο αυστηρά από ό,τι είναι τώρα λόγω του κορονοϊού. Οπότε θεωρούνται κάπως τυπικές μετρήσεις, τυπικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε το κυκλοφοριακό φόρτο σε κρίσιμους δρόμους. Βλέπουμε ότι η σημαντικότερη κυκλοφορία είναι στην Εθνικής Αντιστάσεως στον δρόμο της Νέας Αρτάκης με 25.000 αυτοκίνητα με 24 ώρες. Αφορά και τις δύο κατευθύνσεις. Αυτή η αριθμή. Η αριθμούς έχει 21.000 περίπου. Η 28 Οκτωβρίου έχει 18.000. Η Λοφόρος Καραμαλή που έρχεται από την Αμφιδώνα προς την Παλιά Γέφυρα έχει 18.000. Είναι φόρτη χειμερινής περίοδου. Τυπικής μάλλον περίοδου. Μετρήσεις με παρατηρητές βασικά γίνονται για να δούμε την λειτουργία των κόμβων, σε ποιοι κόμβοι παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις, ποιες κινήσεις στρέφουσες είναι αυτές που έχουν μεγάλη ζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο θα εξεταστεί και η δυνατότητα βελτίωσης των κόμβων, είτε με κάποια κοντινή σηματοδότηση, είτε με κάποιες άλλες μορφές κόμβων, διαμορφώσεις κόμβων, όπως είναι η κυκλική κόμβη, roundabout κλπ. Σημαντική κόμβη που έγιναν μετρήσεις είναι Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγγελίου Βοβίου, Αγγελίου Βοβίου Κότσου, Βενιζέλου Παπαναστασίου, Παπανδρέου και Μακρύ, Ορέστη Μακρύ. Στη συνέχεια έγινε απογραφή της στάθμησης. Η απογραφή της στάθμησης είχε σκοπό να εντοπίσει τον αριθμό των επιτρεπόμενων θέσεων επί της οδού, αλλά και εκτός οδού. Σε ιδιωτικά πάρκινγκ, πιλωτές ή πάρκινγκ δημόσιας χρήσεως. Μετά βρέθηκε η ζήτηση των θέσεων, η ζήτηση στις θέσεις στάθμευσης. Εφόσον έγινε μια περπατήθηκε με λίγα λόγια όλη αυτή η περιοχή, οι ώρες εργάσιμες και μετρήθηκαν τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου, νόμιμα και παράνομα. Πρόκειται να γίνει και μια νυχτερινή περίοδος, μέτρηση νυχτερινής περίοδου κατά τη διάρκεια από 2 το πρωί μέχρι 5 το πρωί, για να εντοπιστούν οι ανάγκες και τα αυτοκίνητα των κατοίκων. Είναι ο μόνος τρόπος να βρούμε ακριβώς τα αυτοκίνητα των κατοίκων ανά οικοδομικό τετράγωνο. Αυτό δυστυχώς δεν πρόλαβε να γίνει, μας πρόλαβε ο κορονοϊός, τώρα δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τις ώρες αυτές, οπότε περιμένουμε με την άρση των μέτρων να κάνουμε και αυτή την έρευνα. Η άλλη έρευνα που αφορά τη στάθμευση είναι η έρευνα αναλλαγής στάθμευσης. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, βλέπουμε η κάθε θέση στάθμευσης σε κεντρικά κυρίως σημεία που γίνεται, πόσα αυτοκίνητα εξυπηρετεί την ημέρα. Είναι κατανοητό ότι προτιμούμε τουλάχιστον οι λίγες θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν νόμιμες να εξυπηρετούν όσο γίνεται περισσότερα αυτοκίνητα και όχι να υπάρχει μόνιμη στάθμευση εκεί όλη την 24 ώρα από ένα αυτοκίνητο. Ε,
Στη συνέχεια έγινε μια ιεράρχηση των οδών του οδικού δικτύου. Αυτή βασίστηκε στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αλλά και σε άλλες σύγχρονες μελέτες κυκλοφοριακές που έγιναν, αφού βέβαια έγινε και κάποιες άλλες παρεμβάσεις από εμάς. Βλέπουμε εδώ ότι η Καραμαλή, η Κότσου, Αγγελίγο Βίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, 28 Οκτωβρίου Ερεθούσης, Στήρων, Χαλκίδος, Ελιβέριου και Παπανδρέου είναι οι βασικές αρτηρίες, πρωτεύουσες αρτηρίες που λέμε. Σαν δευτερεύουσες αρτηρίες είναι η Μιαούλη Νεοφύτου, Χαϊνά, Ηλιάσκα και Αυλίδος. Στη συνέχεια θα υπάρξει ιεράρχηση, θα περιλαμβάνει τις συλλεκτήριες οδούς, αλλά αυτό θα γίνει μετά την επεξεργασία των στοιχείων των μετρήσεων. Το οδικό δίκτυο του Δήμου Χαλκιδαίων, όπως είπα και νωρίτερα, έχει μερικά προβλήματα, με βασικότερο αυτά των φτωχών γεωμετρικών χαρακτηριστικών, που σε συνδυασμό με τους υψηλούς υποχρεακούς φόρτους δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον. Οι περισσότερες οδείς, συλλεκτήριες είναι τόσο στενές που δεν επιτρέπεται να λειτουργούν με διπλή κατεύθυνση, αν και εξακολουθούν να είναι διπλής κατεύθυνσης. Η σημαντική έλλειψη των πεζοδρομίων σε πολλούς δρόμους είναι ένα βασικό πρόβλημα που έχει να κάνει και με την ασφάλεια των πεζών. Εδώ βλέπουμε πάλι το πρόβλημα αυτό να υπάρχει σε μηδενικά πεζοδρόμια στην Οδοτόλια, στάθμευση πάνω στα πεζοδρόμια δεξιά στην Οδοχάροντα. Εδώ πέρα βλέπουμε στην Βενιζέλου που οι πεζοί αναγκάζονται να περνάνε μέσα από το δόστρωμα στη μέση του οδοστρώματος, όπως και δεξιά, που από τη μια μεριά το πεζοδρόμιο είναι κατηλημένο από παρκαρισμένα αυτοκίνητα, από την άλλη είναι ιδιαίτερα στενό. Εδώ βλέπουμε μια περίεργη κατάσταση που το πεζοδρόμιο, ναι μεν υπάρχει πεζοδρόμιο, αλλά η δενδροφύτευση έχει καταλάβει σχεδόν και έχει απαγορεύσει τους πεζούς να χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο. Στη δεξιά φωτογραφία βλέπουμε πάλι ότι οι πεζοί κυκλοφορούν μέσα στη μέση του δρόμου, διότι τα πεζοδρόμια είναι κατηλημένα είτε από παρκαρισμένα αυτοκίνητα είτε από άλλες κατασκευές. Η Χαλκίδα και γενικότερα η Εύβοια αποτελεί πόλο έλξης των Αθηναίων και όχι μόνον. Υπάρχουν πολλές εξοχικές κατοικίες που τραβάνε τις υπεραστικές μετακινήσεις από άλλους γειτονικούς δήμους. Ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα αυτή η κίνηση είναι ιδιαίτερα έντονη και δημιουργεί και προβλήματα στο δίκτυο της Χαλκίδας. Θα δούμε μερικούς αριθμούς που έχουν προκύψει από κάποια παλιότερη έρευνα που έγινε στα πλαίσια μιας άλλης μελέτης. Σύμφωνα με την οποία τα αυτοκίνητα που έρχονται από τη Βόρεια Εύβοια κατά 27% τις καθημερινές και περίπου κατά 50% τα μισά, δηλαδή τα Σαββατοκύριακα, έχουν προορισμό είτε τη Βόρεια είτε την Νότια Εύβοια και όχι την Χαλκίδα. Εδώ περιμένουμε το έργο της παράκαμψης της Χαλκίδας που βρίσκεται σε εξέλιξη, μάλλον έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και είναι στη διαδικασία των εγκρίσεων. Θα συμβάλλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση πολλών κεντρικών αξών, αφού θα αναλάβει πολύ τη διαμερή κυκλοφορία. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς τώρα υπάρχουν τα αστικά κτέλ με 11 γραμμές. Οι γραμμές αυτές είναι Χαλκίδα Βασιλικό Λευκανδί, είναι Χαλκίδα Φύλλα Φράτη, Χαλκίδα Μπούρτσι και άλλες, τέλος πάντων, 5-6 διαδρομές. Οι 11 αυτές διαδρομές έχουν περίπου 25 χιλιόμετρα μήκος. Προς Νέα Αρτάκη και προς Βασιλικό είναι οι γραμμές με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Τα δρομολόγια αυτά καλύπτονται από 21 ιδιόκτητα λεωφορεία και τα άλλα 17 που ανήκουν στην εταιρεία των αστικών συγκοινωνιών. Τα εισιτήρια είναι από ένα 10 έως 2 ευρώ, ανάλογα με τη ζώνη. Το φοιτητικό είναι 80 λεπτά. Υπάρχει και το μαθητικό που είναι 60 λεπτά. Πολλά βέβαια δρομολόγια είναι χρηματοδοτούμενα από το κράτος και οι μαθητές δεν πληρώνουν. Ο προαστιακός
από την άλλη μεριά. Υπάρχει και ο προαστιακός, ο οποίος όμως κυρίως καλύπτει υπεραστικές μετακινήσεις. Πεζόδρομοι υπάρχουν ελάχιστοι δυστυχώς. Αυτοί δεν αποτελούν δίκτυο, αλλά μεμονωμένες περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει για τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Εξαίρεση μεγάλη, βέβαια, αποτελεί ο παραλιακός δρόμος, που είναι σημαντικός πόλης έλξης για αναψυχή, με τα καφέ και τα εστιατόρια που υπάρχουν σε αυτόν, για τους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες της Χαλκίδας. Η χρήση ποδηλάτου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθότι δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και τα φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά των άλλων δρόμων αναγκάζουν τα ποδήλατα να κινούνται με κάποιο δύσκολο τρόπο μέσα στις λωρίδες των αυτοκινήτων. Τελευταία, η αυξημένη ζήτηση των ηλεκτρικών πατινιών δημιουργεί και αυτή προβλήματα οδικής ασφάλειας, αφού δεν υπάρχει συγκεκριμένος χώρος για να μπορούν να κυκλοφορούν ασφαλώς. Ο Δήμος έχει κάνει σημαντικά βήματα με την τεχνική υπηρεσία στην υλοποίηση κάποιων προτάσεων για αναπλάσεις δρόμων. Έχει υλοποιηθεί πρόσφατα η πεζοδρόμηση οδού Αβάντων και τμήματος του παραλιακού στη Νέα Αρτάκη. Η πεζοδρόμηση του άξονα Βενιζέλου, μάλλον όχι η πεζοδρόμηση, η ανάπλαση του άξονα Βενιζέλου 28 Οκτωβρίου Αρεθούσης είναι σε καλό δρόμο, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και πρόκειται σύντομα ο άξονας αυτός να ξεκινήσει η κατασκευή αυτής της ανάπλασης. Αυτό είναι ένα από τα έργα τα οποία θα αγκαλιάσει εντός εισαγωγικών το ΣΒΑΚ αυτό της Χαλκίδας. Υπάρχουν άλλες μελέτες για την ανάπλαση Γεωργίου Παπανδρέου, μάλλον εθνικής αντιστάσεως στην Ερτάκη, λέγεται, της Αγγελιγοβίου, και υπάρχουν κάποιες μελέτες κυρίως από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που προβλέπουν μονοδρομήσεις στην περιοχή της Δροσιάς με σύνδεση στην παραλία και αναπλάσεις στα Ψιβρίζη. Αυτές όλες οι μελέτες θα εξεταστούν από την ομάδα και πολλές από αυτές θα περιληφθούν στην έγκριση. Στα σχέδια αυτά φαίνεται είναι τμήματα από τη μελέτη της ανάπλασης Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου προβλέπεται η δημιουργία ποδηλατοδρόμων. Η κυκλοφορία θα γίνεται σε μία λωρίδα ανακατεύθυνση. Θα υπάρχουν σε κάποια σημεία θέσεις στάθμευσης, που θα εξυπηρετούν κυρίως παρόδιες εγκαταστάσεις και θα υπάρχει και η ποδηλατόδρομη που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ασφαλώς τα ποδήλατα. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Μαυρογιώργη να συνεχίσει την παρουσίαση. Κύριε Ευαγγελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Κύριε Μαυρογιώργη, σας δίνουμε και πάλι τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε με δύο επισημάνσεις, με κάποιες επισημάνσεις σε σχέση με το συμμετοχικό σχεδιασμό. Στο γονίδιο του Σχεδίου Βιώσης Πλαστικής Κινητικότητας υπάρχει ο συμμετοχικός σχεδιασμός. Θέλουμε να το τελικό, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, προϊόν, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τελικό προϊόν στο ΣΒΑΚ. Το ΣΒΑΚ είναι ένα δυναμικό εργαλείο που θα πρέπει από εδώ και στο εξής να συνοδεύει το Δήμο Χαλκιδαίων, να επικαιροποιείται, να εξελίσσεται και σε κάθε περίπτωση πάνω σε αυτό δυναμικά να σχεδιάζεται το σύστημα των μεταφορών. Θέλουμε λοιπόν αυτό να πατάει πάνω στο συμμετοχικό σχεδιασμό. Ξέρουμε όλοι από την εμπειρία που έχουμε και η διοίκηση και η τεχνική υπηρεσία και εμείς σαν συγκοινωνιολόγοι και που ασχολούμαστε με το σύστημα των μεταφορών, ότι ο σχεδιασμός των μεταφορών επηρεάζει μεγάλο αριθμό ατόμων με διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα. Είμαι βέβαιος ότι και η διοίκηση και όλος ο οργανισμός του Δήμου Χαλκιδαίων έχει αντιμετωπίσει προβλήματα που μια περιοχών που παραδείγματος χάρη άλλα ζητάνε οι κάτοικοι και άλλα ζητάει ο επιχειρηματικός κόσμος. Και πολύ συχνά λοιπόν δημιουργούνται περίπλοκες σχέσεις ή και συγκρούσεις μεταξύ τοπικών αρχών, εμπλεκομένων φορέων και πολιτών
και υπάρχει τελικά μια δυσκολή εφαρμογής των προτινόμενων σχεδιασμών εξαιτίας των αντικρουόμενων απόψεων και επιδιώξεων. Ποια είναι λοιπόν η αξία του συμμετοχικού σχεδιασμού? Θέλουμε στο σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας να συμμετέχουν όλοι οι φορείς και οι πολίτες. Αυτό είναι θεμελιώδες στοιχείο για το ΣΒΑΚ. Η διαδικασία της συμμετοχής έχει 4 βασικούς στόχους. Την ανταλλαγή πληροφοριών, δηλαδή να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι σύλλογοι πολιτών, να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι φορείς που σχετίζονται με το μεταφορικό έργο, τα ΚΤΕΛ, η τροχέα για τα ατυχήματα, να ακούσουμε τις απόψεις των εμπορικών συλλόγων, των συλλόγων των πολιτών, να ανταλλάξουμε πληροφορίες, να πάρουμε δεδομένα και ανάγκες από όλους αυτούς, να ακούσουμε τα προβλήματά τους. Αυτή είναι και μια διαδικασία εκπαίδευσης και εκείνοι θα ακούσουν μέσα από αυτή τη συμμετοχική διαδικασία περισσότερα πράγματα για τη βιώσιμη κινητικότητα, θα εκπαιδευθούν γύρω από το πώς πρέπει να βοηθήσουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας, να αλλάξουμε την προτεραιότητα στην επιλογή του μεταφορικού μέσου που έχουμε τώρα. Είναι επίσης μια διαδικασία υποστήριξης, είναι ένας τρόπος ο συμμετοχικός σχεδιασμός να υποστηρίξουν όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Δηλαδή με το συμμετοχικό σχεδιασμό και με τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων οδηγούνται στο να υποστηρίξουν και περαιτέρω τα επόμενα βήματα. Ποια είναι τα ωφέλη του συμμετοχικού σχεδιασμού? Ότι τελικά οι αποφάσεις και οι δράσεις και τα μέτρα που προκύπτουν έχουν αυξημένη ποιότητα. Ενθαρρύνεται η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και πολιτών. Δημιουργούνται συνενέσεις ανάμεσα σε ομάδες διαφορετικών συμφερόντων. Καταλαβαίνει, όπως στο παράδειγμα που ανέφερα πριν, ότι οι δημότες που κατοικούν σε μια περιοχή και ο επιχειρηματικός κόσμος αυτής της περιοχής θα πρέπει να φτάσουν σε μια συνένεση, να μοιράσουν τις διαφορές τους και να δημιουργήσουν μια βιώσιμη κατάσταση για αμοιβαίο όφελος. Επίσης, οριμάζει και ενδυναμώνει τις κοινωνικές ομάδες απέναντι στην έννοια της συμμετοχής. Ποιοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν? Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Χαλκιδαίων, οι εκπρόσωποι των δημοτικών ενωτήτων, αλλά και οι όμοροι δήμοι που με βάση την αρχή του ΣΒΑΚ πρέπει να ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και βεβαίως ακόμα περισσότερο η Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας, οι εμπλεκόμενοι φορείς που είναι οι εμπορικοί σύλλογοι, που είναι οι σύλλογοι των πολιτών, είναι όπως ανέφερα η τροχέα, είναι τα σχολικά συγκροτήματα και η Σύλλογη Γονέων και Κηδεμόνων και βεβαίως τελικά όλοι οι πολίτες που είναι και οι αποδέκτες του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ποιοι είναι οι τρόποι και τα εργαλεία συμμετοχής πολιτών και φορέων? Για τους πολίτες είναι η συμμετοχή στις διαβουλεύσεις, είναι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που θα τα βρουν στο site του Δήμου και τους ενθαρρύνουμε να τα συμπληρώσουν για να πάρουμε και εμείς τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να έχουμε μια πιο ευρεία χαρτογράφηση των προβλημάτων και των απόψεων από τη βάση του Δήμου Χαλκιδαίων. Επίσης, μέσα από το site θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Για τους φορείς, ο τρόπος συμμετοχής είναι πρώτα να υπογράψουν το σύμφωνο συμμετοχής. Αυτό είναι μια τυπική και ουσιαστική όμως διαδικασία, δηλαδή έχουμε συντάξει ένα συγκεκριμένο κείμενο, ζητάμε από τους φορείς, από το ΚΤΕΛ, από την τροχέα, από τον ΟΣΕ και την ΤΡΕΝΟΣΕ, από τον Εμπορικό Σύλλογο, από όλους τους φορείς που σχετίζονται με την καθημερινότητα των μεταφορών στο Δήμο Χαλκιδαίων, να το υπογράψουν ώστε με έναν τυπικό τρόπο να πιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό της αυριανής βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Είναι η συμμετοχή βεβαίως στις διαβουλεύσεις και για τους φορείς και η συμπλήρωση του αντίστοιχου ερηματολογίου που επίσης θα το βρουν στο site του Δήμου. Έχουμε συντάξει ερωτηματολόγια λοιπόν που απευθύνονται στους κατοίκους και ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους φορείς. Είναι δύο διακριτά είδη και όπως προανέφερα σας καλούμε να τα συμπληρώσετε για να μπορέσουμε κι εμείς να τα αξιοποιήσουμε περαιτέρω.
πού θα καταλήξουμε στην πρώτη φάση, αν και είπα ότι στην πραγματικότητα το ΣΒΑΚ δεν τελειώνει. Το ΣΒΑΚ είναι ένα δυναμικό εργαλείο και μετά την ολοκλήρωση της δικιάς μας συμβατικής υποχρέωσης θα πρέπει να αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο που θα το επικαιροποιεί και θα το εξελίσσει ο ίδιος ο Δήμος Χαλκιδαίων. Παρ' όλα αυτά, στη δικιά μας ολοκλήρωση, στο δικό μας τερματισμό της δουλειάς, θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σχέδιο δράσης. Σας δείχνω ένα παράδειγμα από άλλο Δήμο. Εκεί, αν θέτοντας τον χρονικό ορίζοντα, αν είναι πενταετία, αν είναι σε πόσα χρόνια κτλ., προσδιορίζοντας τη θεματική κατηγορία μέτρων, ενώ εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα για τη διαχείριση της στάθμευσης, προσδιορίζουμε το συγκεκριμένο μέτρο, εν προκειμένου την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό, την πιθανή πηγή χρηματοδότησης, ποιος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση και για τις εγκρίσεις, πότε εκτιμάμε ότι θα ολοκληρωθεί και ποιος είναι ο μηχανισμός παρακολούθησης. Αυτός λοιπόν ο πίνακας που θα είναι η κατάληξη της δικιάς μας εμπλοκής και της δικιάς μας συμβατικής υποχρέωσης θα κατευθύνει στα επόμενα βήματα τον Δήμο και για να επιλέξει την σειρά της υλοποίησης συγκεκριμένων μέτρων, αλλά και για να κατευθυνθεί σε πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Βεβαίως, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα έχουμε σύντομα την επανάληψη αυτής της επικοινωνίας της μεταξύ μας για να ακούσετε πιο συγκεκριμένους εναλλακτικά σενάρια και εναλλακτικά μέτρα που θα βελτιώσουν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για την προσοχή σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις, συζήτηση κλπ. Ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Μαυρογιώργη και τον κύριο Παπαδόπουλο για τις παρουσιάσεις. Ελπίζουμε σε μια νέα διαβούλευση διαζώσης την επόμενη φορά. Όπως είπατε και εσείς, υπενθυμίζουμε ότι η διαβούλευση θα υπάρχει και η παρουσίαση των κυρίων θα υπάρχει στη σελίδα του Δήμου, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να μπορεί όποιος και όποτε θέλει να μπει και να την παρακολουθήσει. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Επίσης.